Κυρία Σταματέλου, ο κύριος Παπανικολάου, συνάδελφός σας, είστε στο ίδιο νοσοκομείο, είστε και στην ΟΕΝΓΕ, μας είπε εδώ, ήταν αρκετά σαφής και αρκετά δεικτικός, είπε, αναφέρθηκε μάλλον σε ειδικές κρατημένες ρεζερβέ κλίνες σε νοσοκομεία πανεπιστημιακά, μάλλον στα οποία επικεφαλής είναι πανεπιστημιακοί γιατροί και όχι γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μπορείτε να μας το αποσαφηνίσετε, έχετε εικόνα της καταγγελίας της εν λόγω, ποια νοσοκομεία αφορά, ποιους πανεπιστημιακούς γιατρούς ενδεχομένως αφορά? Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Συνολικά για το ζήτημα αυτό που συζητιέται τις τελευταίες μέρες, πρέπει να πούμε ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν. Τι θέλω να πω με αυτό? Αν πάρουμε υπόψη τις ανακοινώσεις του Υπουργείου και τα νούμερα των μονάδων εντατικής θεραπείας που ανακοινώνει ότι έχει ανοίξει, ναι, εύλογα γεννιέται σε κάποιο κόσμο το ερώτημα πώς είναι δυνατόν να είναι 180 συνάνθρωποι μας διασωληνωμένοι εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας τη στιγμή που έχουμε ακούσει και για 1.300 κρεβάτια. Έλεγαν ότι διπλασίασαν το νούμερο των μονάδων. Έχουν φτάσει να μιλήσουν για 1.300 κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας. Αλλά είναι και η κανονική νοσηρότητα μέσα. Είναι και η κανονική νοσηρότητα μέσα, αλλά οι προσθέσεις και τα νούμερα δεν βγαίνουν. Και εύλογα γεννιούνται διάφορα ερωτήματα. Εμείς έχουμε αμφισβητήσει αρκετές φορές αυτά τα νούμερα που δίνει η κυβέρνηση. Το ζήτημα είναι ότι η πραγματικότητα, η αμήλικτη πραγματικότητα λέει ότι όσο οι κλίνες ΜΕΘ είναι λιγότερες από αυτές που χρειαζόμαστε, από αυτές που σήμερα έχουμε ανάγκη, τόσο θα υπάρχει βήμα και θα υπάρχει η βάση να εκολάπτονται τέτοια φαινόμενα. Καταδικαστέα φαινόμενα, το να προηγείται ένας ασθενής με μη επιστημονικά κριτήρια, όπως φαίνεται, άλλων ασθενών. Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, δεν ρωτάμε επάγγελμα για λόγους προτεραιότητας, μόνο για λόγους ιστορικού. Δεν ρωτάμε και δεν διαχωρίζουμε τους ασθενείς με βάση τη φυλή, με βάση το φύλο. Δεν θα τους διαχωρίσουμε αν είναι εμβολιασμένοι ή ανεμβολίαστοι, αν είναι μητροπολίτες ή αν είναι άστεγοι ή πρόσφυγες. Εμείς θα οφείλουμε και καλούμε προφανώς να αντιμετωπίζονται όλοι οι ασθενείς με βάση τα αυστηρά επιστημονικά κριτήρια. Η πραγματικότητα όμως που δίνει βήμα σε τέτοια φαινόμενα είναι ότι δεν επαρκεί ο αριθμός των ΜΕΘ. Και μέσα από εκεί είναι καταδικαστικό. Κυρία Σταματέλου, ας μην γελιόμαστε, συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Ναι, υπάρχει εδώ όμως ένα ζήτημα. Η κυβέρνηση, στον τρόπο που απαντά σε αυτές τις καταγγελίες, πέραν από τους εισαγγελείς και τις παρεμβάσεις, λέει ότι οι γιατροί είναι υπεύθυνοι, οι γιατροί αποφασίζουν με βάση τα ιατρικά κριτήρια. Αν καταλαβαίνω καλά από αυτό που μου λέτε και εσείς και ο κύριος Σιούλης, υπάρχει, δεν ξέρω, ένα μαγικό χέρι. Ποιος είναι αυτός ο οποίος λέει ότι ανάμεσα στον 58χρονο από το Αγρίνιο και στον Μητροπολίτη από το Αγρίνιο θα βρει κλίνη ΜΕΘ ο Μητροπολίτης και όχι ο 58χρονος που την περιμένει 5 ημέρες. Διαφάνεια υπάρχει? Αυτό οφείλει να απαντηθεί. Αυτό οφείλει να απαντηθεί, το ερώτημα που βάζετε. Μα σίγουρα το Υπουργείο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αγαπητή κυρία Σταματέλου, ρίχνει τον μπαλάκι σε εσάς. Λέει οι γιατροί. Οι γιατροί, το ΕΚΑΒ, να βγουν να μιλήσουν, αυτοί προσβάλλονται και ούτω καθεξής. Ναι, αυτό το κάνει ασταμάτητα πολλούς μήνες τώρα. Για να καλύψει τις ανεπάρκειες του συστήματος υγείας σήμερα, για να καλύψει τις ανεπάρκειες των μονάδων εντατικής θεραπείας, των κρεβατιών μονάδων εντατικής θεραπείας, έχει χρησιμοποιεί επιχειρήματα, έχει ρίξει και άλλες φορές το μπαλάκι στους γιατρούς. Για παράδειγμα, ότι ο γιατρός θα αποφασίσει ποιος θα διασωληνωθεί και ποιος θα διακομιστεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Φυσικά, δεν υπάρχει κανένας γιατρός που να λέει ότι ο ασθενής που είναι διασωληνωμένος δεν πρέπει να μεταφερθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτή τη στιγμή, στο τμήμα το δικό μας, στο νοσοκομείο μας, έχουμε την τελευταία ενημέρωση που είχα το μεσημέρι 7 ασθενείς διασωληνωμένους COVID σε κοινούς θαλάμους και όχι σε μονάδα. Ωραία. Όταν αδειάσει η κλίνη ΜΕΘ, στο δικό σας, σε κοντινό. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Δεν μεταφέρονται όχι επειδή
είναι ασταθείς ή επειδή κινδυνεύει η ζωή τους αν θα μεταφερθούν. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Δεν μεταφέρονται γιατί υπάρχει μία λίστα με, με αρκετούς αριθμούς που πρέπει... που είναι εκτός μονάδας. Δηλαδή έχουμε τον ασθενή που είναι στη λίστα στο νούμερο 30, στο νούμερο 35, πώς να το πω. Υπάρχει λίστα αναμονής για ΜΕΘ. Η οποία είναι με σειρά προτεραιότητας. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος καβαλάει αυτή την προτεραιότητα. Κοιτάξτε, μπαίνουν κριτήρια που δεν τα ορίζει κάποια επιστημονικότητα, να το πω έτσι. Δηλαδή? Τα ορίζει μια αμήλικτη πραγματικότητα που λέει ότι για 50 κρεβάτια, αν έχω 100 ασθενείς που πρέπει να μπουν μέσα, μπαίνουν κριτήρια μη επιστημονικά από εκεί και πέρα. Είναι θέλω να πω ότι όταν μπαίνει σαν κριτήριο ότι προηγείται ο νεότερος, δεν υπάρχει κάποιος νόμος ή κάποια μελέτη ή κάποια... πώς να το πω, ηθική που να λέει ότι αυτός που είναι πάνω από 70 δεν έχει δικαίωμα σε κρεβάτι ΜΕΘ. Υπάρχει αμήλικτη πραγματικότητα, το επαναλαμβάνω, του συστήματος υγείας που εμείς καλούμαστε να δουλέψουμε, που λέει ότι δεν υπάρχουν για άλλο κρεβάτι. Που λέει ότι τα κρεβάτια ανοίγουν όπως έγινε στον Ευαγγελισμό αυτή τη βδομάδα, με κάποια κρεβάτια ΜΑΦ που ανοίξαν να γίνουν ΜΕΘ με μετακινήσεις προσωπικού από άλλα τμήματα. Είναι μια κατάσταση. Αυτή τη βδομάδα λέτε, στον Ευαγγελισμό. Ναι, ναι, είναι αυτή τη βδομάδα. Είναι αναγκαίο να ανοίξουν καινούργια κρεβάτια. Το ζήτημα είναι και πώς θα τα ανοίξουν. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι ένας αναπνευστήρας, δεν είναι ένα κρεβάτι. Είναι το προσωπικό, το ιατρικό, το νοσηλευτικό και το λοιπό προσωπικό που συνιστά τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και όχι ο χώρος. Και ο χώρος, ο κατάλληλος χώρος. Ο χώρος φυσικά, ο χώρος και το προσωπικό. Ναι, ναι. Η υποδομή και το προσωπικό. Ναι. Δεν φτάνει μόνο το μηχάνημα, αυτό θέλω να πω. Ναι, ναι, ναι. Εξάλλου υπάρχουν και υπήρχαν και κρεβάτια και τα προηγούμενα χρόνια που δεν άνοιγαν λόγω έλλειψης προσωπικού. Είναι ειδικός χώρος η μονάδα εντατικής θεραπείας. Μάλιστα. Έχουμε κάνει πολλές καταγγελίες, πολλαπλές όλο αυτό το διάστημα, αλλά... Το πρόβλημα είναι ότι δεν φτάνουν αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό, επιτρέψτε μου, ναι. Γι' αυτό επιμένουμε ότι είναι ζήτημα ζωής και θανάτου κυριολεκτικά να σταματήσει αυτή η ασυλία που υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα. Δεν γίνεται να μην παραχωρείται το σύνολο των υποδομών και σε μονάδες εντατικής θεραπείας και σε λοιπές κλίνες του ιδιωτικού τομέα, γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ζωές αυτή τη στιγμή. Τα νοσοκομεία, έρχονται χαρτιά στα νοσοκομεία, έρχονται και στην πρώτη ΥΠΕ, σε νοσοκομεία που στενάζει το προσωπικό, να ανοίξουν παραπάνω κλίνες για ασθενείς COVID. Μάλιστα. Γιατί υπάρχει ανάγκη. Είναι πολλά τα κρούσματα, είναι ασθενείς που χρειάζονται νοσηλεία. Κυρία Σταματέλου, αυτή τη στιγμή η πανδημία έχει μετατραπεί σε κρίση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Έχει εντείνει πάρα πολύ μια προβληματική κατάσταση που υπήρχε και προ-πανδημίας COVID. Mm. Γιατί οι ελλείψεις κενά ήταν περίπου 30.000 κενές οργανικές θέσεις πανελλαδικά σε γιατρούς και νοσηλευτές προ-COVID. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν ρόδινα τα πράγματα και πριν την πανδημία. Αλλά αυτό που γίνεται τα τελευταία 2 χρόνια έχει ξεγυμνώσει πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η δημόσια υγεία, οι υπηρεσίες που θέλουν να προσφέρουν στους ασθενείς, από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μέχρι το νοσοκομείο και μέχρι την αποκατάσταση, έχει ξεγυμνώσει πραγματικά τις πολιτικές που ασκούνται.